Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα, παιδιά, να έχουμε. Τελειώνει και ο μήνας, ε. Πώς περνάει. Πω, κοντεύουμε να κλείσουμε ένα μήνα. Ναι, πώς περνάει. Ε. Τι κάνεις. Καλά, κοντεύουμε να κλείσουμε 6 χρόνια, το έχεις πάρει χαμπάρι. Αλήθεια. Πόσα χρόνια είμαστε μαζί. Κοίταξε, είμαστε μαζί από πιο πριν, οπότε. Καλά, ναι, το ξέρω, εννοώ στη δουλειά μας, ρε παιδί μου. Δουλεύουμε πάλι. Κοντά 6 χρόνια περνάμαστε. Ναι, δεν έχω πάει κι εγώ. Πώς έχω δοκιμάσει κι εγώ, ε. Λοιπόν, κορίτσια, σήμερα έχουμε μπιφτεκάκια που αγαπάει όλη η οικογένεια. Αλλά διαφορετικά μπιφτέκια, γιατί θα τα κάνουμε με κοτόπουλο. Παραλίγο να τα κάνουμε κάρβουνο. Θα παραγγέλνουμε όταν είμαστε έξω, αλλά στο σπίτι δεν ξέρω εγώ. Μπιφτεκό, ρε. Έχω βάλει τον γκριλ και παραλίγο να τα κλαίμε. Θα πάρω κιμά από μπιφτέκι, αλλά από κοτόπουλο. Αλλά είναι ωραία λύση και τι ωραία που μυρίζει. Είναι ωραία λύση, είναι πάρα πολύ υγιεινό. Αυτός ο συγκεκριμένος κιμάς είναι τελείως άπαχος για εσάς που κάνετε διατροφή. Είναι φτιαγμένος από στήθος και από μπούτι κοτόπουλο και είναι και ο ωραίος των ωραίων. Πόσο μ' άρεσε αυτό. Μέσα είναι γεμιστό το μπιφτεκάκι μας, βλέπεις. Γεμιστό το μπιφτέκι μου, τέλειο. Και πατάτες φούρνου σαν τηγανητές. Ονειρεμένο φαγητό σήμερα. Τι εδώ. Ονειρεμένο φαγητό σήμερα. Παγάκι τέλειο. Αργυρό. Θα σφάξω κομμένα. Εύκολα, γρήγορα, έτσι να χύνεται από μέσα το. Έτσι, έτσι, κοίτα τι ωραία. Σπύρο, βλέπεις τι γίνεται μέσα, εδώ μέσα. Σπύρο μου εδώ. Μυρίζεις αυτή τη μυρωδιά από το μπιφτέκι. Μη χάνεις λήψη. Παναγία μου, όλα εδώ, Παναγία μου, Παναγία. Έχουμε ένα θέμα, εδώ έχουμε επισκέψεις σήμερα. Για πες. Θα κουνάμε τα χέρια. Είναι πανεύκολα, είναι φανταστικά, είναι ζουμερά, είναι τέλεια. Είναι υγιεινά, είναι πεντανόστιμα. Θα σας πω όλα τα κόλπα για να βγαίνουν πάντα τα μπιφτέκια σας ζουμερά, τρυφερά και αφράτα, να μην γίνονται τούβλα. Αφράτο είναι πολύ. Πολύ αφράτο, και πολύ νόστιμο. Έτσι, μπράβο. Και είναι, έχω βάλει μέσα λίγο, στερνισά έβαλα λίγο τα λαγάνι που μου είχε περισσέψει από την τυρόπιτα της Παρασκευής που τη φτιάξατε όλοι από ό,τι είδα. Και στα μισά έχω βάλει λίγη μοτσαρέλα. Ό,τι είχα στο ψυγείο μου. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θέλω να τα γράψετε όλοι, να τα φτιάξετε όλοι. Δεν παίζονται. Καθημερινό, φανταστικό φαγητό. Πάμε να δούμε τα υλικά. Λοιπόν, θέλω ένα κιλό κιμά κοτόπουλο πίντος. Ένα κρεμμύδι ξερό. Μία ντομάτα, δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα αυγό, είδες νόστιμο, μία κουταλιά της σούπας ξίδι, μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα, ρίγανη, μία κουταλιά της σούπας ρίγανη, γεμάτα αρώματα, δύο φέτες ψωμί μουλιασμένο σε γάλα ή σε νεράκι όπου θέλετε, μία κουταλιά της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, λίγη φρυγανιά τριμμένη ή αλεσμένο κράκερ ή βρώμη, νυφάδες βρώμης που είναι τέλειες. Μέσα ό,τι τυρί θέλετε που να τσιχλώνει, θέλετε κασέρι, μοτσαρέλα, τα λαγάνι, μαστέλο, ό,τι τυρί θέλετε που να τσιχλώνει. Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Αυτά είναι τα υλικά μου. Μετά για... θα δούμε τις πατατούλες. Ναι. Πάμε να κάνουμε τώρα. Είναι τόσο αφράτο και τόσο έτσι, νόστιμο. Είναι αφράτο και νόστιμο και να πούμε ότι είναι συνήθως, παιδιά, όταν πηγαίνετε να πάρετε κιμά κοτόπουλου, πάτε, περιμένετε στο ακροπολείο σας να σας ξεκοκαλύσει, να σας κόψει, να σας ετοιμάσει. Το βρίσκετε πλέον έτοιμο σε αυτή τη συσκευασία. Και επειδή η Πίνδος πρωτοπορεί, μας δίνει και 50% επιπλέον δωρεάν προϊόν, εντάξει. Οικονομικό. Είναι οικονομικό, είναι άπαχος, φρέσκος και ορεινός. Λοιπόν, πολύ αφράτο. Έχω τρίψει. Νόστιμο, πολύ. Έχω τρίψει. Κάτσε να σβήσω εδώ τις πατατούλες μου. Δεν τις θέλουμε άλλο. Να βάζω τα υλικά μου μέσα. Για να φτιάξω το μπιφτέκι μου, λοιπόν. Αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι το μπιφτέκι μου για να γίνει πολύ αφράτο θέλει μέσα αρκετή υγρασία και νοστιμιά. Από πού θα πάρει το μπιφτέκι μου την υγρασία και την νοστιμιά? Από την ντομάτα. Καταρχήν, από τα υγρά που θα του βάλουμε. Από το κρεμμύδι που θα είναι με τα ζουμιά του, από την ντομάτα που θα είναι με τα ζουμάκια της, από το νόστιμο κιμά κοτόπουλου, τον ορεινό κιμά κοτόπουλου που θα βάλουμε μέσα και είναι πεντανόστιμος. Από όλα αυτά τα υλικά που σας είπα ένα-ένα. Μέσα θα βάλω και την ντομάτα, θα την τρίψω ελαφρά. Και το πιο ωραίο για να κάνετε τέλεια μπιφτέκια είναι να ζυμώσετε το κιμά σας και να μου τα αφήσετε μισή ώρα στην ψήξη του ψυγείου, στη συντήρηση του ψυγείου, να έρθουν όλα μαζί τα υλικά μου να. Να μελώσουν που λέμε, να ενωθεί το ένα μετάλλο και να δώσουν τέλεια γεύση. Το κομμάτι το μεγάλο δεν το θέλω, θέλω μόνο τώρα το μικρό. 100% και τα ζουμάκια. Αργυρό, 100% πρωτεΐνη από άπαχο κιμά, είπαμε. Είναι άπαχος ο κιμάς μου. Για εσάς που κάνετε διατροφή. Βέβαια. Για εσάς που προσέχετε. Όσα θέλεις, βέβαια.
Λοιπόν, και να χορτάσεις. Και να χορτάσεις κιόλας. Γιατί κοίτα να δεις, αν έχεις βάλει και μπόλικες πατάτες, αν θες να κάνεις οικονομία, βάζεις ένα μπιφτέκι με μπόλικες πατατούλες και μια ωραία σαλάτα. Ε, τι πιο ωραίο φαγητό από αυτό. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο ωραίο. Πόσα γραμμάρια είναι η συσκευασία? Αυτή εδώ η συγκεκριμένη έχει και 50% δωρεάν προϊόν και είναι 400 γραμμάρια συν 200. 600 γραμμάρια είναι. 600 γραμμάρια το πακετάκι. Το βρίσκεται στα σούπερ μάρκετ. Άμα τελειώσει το φαγάκι, σου έχουμε και δώρα σήμερα από την Πίνδο. Βλέπετε τι ωραίο σκυμάς. Τι πατάτα είναι αυτή? Θα τον βάλω όλο, γιατί εδώ έχουμε πολύ προσωπικό. Βλέπω, θέλουμε πολύ, έχει πολύ κόσμο να φάει. Μέσα λοιπόν, έτσι, και το χαρτάκι του να φύγει. Τέλεια. Ωραία. Έχουμε πει, ναι. Από αυτά τα πράγματα, τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω. Θύμισε μου να πω κάτι, γι' αυτό το έχω αυτό το πράγμα μπροστά μου, για να θυμηθώ. Προσπαθώ να το θυμηθώ δύο εβδομάδες και το ξεχνάω συνέχεια. Λοιπόν, εδώ σας έχω, βάζουμε και το αλάτι μου και το πιπέρι μου. Αλάτι και πιπέρι όσο κάνει και όσο πολύ πρέπει να φάει ο καθένας. Θα σκάσω μέσα ένα αυγό. Εννοείται ότι μπορείτε να κάνετε μπιφτέκι χωρίς αυγό, εντάξει. Απλά επειδή θέλω να μου σφίξει το μείγμα μου και να μου μαζέψει, βάζω το αυγό. Εάν δεν κάνει να φάτε αυγό και να το παραλείψετε, κανένα πρόβλημα. Δεν με πειράζει. Απλά θα φροντίσετε όταν θα ζυμώσετε τον κιμά σας να πλάθετε. Δηλαδή, αν είναι πολύ μαλακός ο κιμάς μου και δεν μπορώ να πλάσω το μείγμα μου, θα του βάλω μέσα λίγο παραπάνω είτε ψωμί ψίχουλο ψωμιού, είτε φρυγανιά. Είτε όπως σας είπα λίγες νυφάδες βρώμης, εντάξει. Πρώτα ξεκινάτε με τα υλικά που σας λέω και μια κουταλιά μουστάρδα δίνει τέλεια γεύση. Μουστάρδα, που πάει πάρα πολύ. Και μια κουταλιά ξίδι. Έχουμε πει ότι μαλακώνει τον κιμά μου και αφρατεύει τον μπιφτέκι μου. Ο συνδυασμός ξίδι με ντομάτα μέσα στα μπιφτέκια είναι μαγικό. Σας τον είχα πει πριν από πολλά πολλά χρόνια. Έτσι φτιάχνει τα μπιφτέκια η πεθερά μου και τα κάνει τέλεια, πιστέψτε με. Και δύο κουταλιές τη σούπα ελαιόλαδο μέσα. Και έχω μου σκέψει, Φέη μου, το ψωμί στο γάλα. Στο γάλα. Θα μου το αφρατέψει ή στο νερό. Γάλα. Ναι, ναι, μπορείς. Μπράβο, μπορείς. Τώρα είναι ωραίο που το μου σκέψεις. Μπορείτε να κάνετε και το, να κάνετε το ψωμί ξερό, να το τρίψετε, να είναι μπαγιάτικο το ψωμί σας, μην είναι φρέσκο και γίνεται σαλάσπι. Να είναι μπαγιάτικο το ψωμί, να μουλιάσει μέσα στο γάλα ή στο νερό. Αλλιώς το τρίβετε, όπως είναι ξερό το ψωμί, το τρίβετε μέσα στο μπλέντερ σας. Και ρίχνετε από πάνω λίγο γαλατάκι. Το βάζω όλο γιατί είναι αφράτο, το βλέπεις. Και λιώνει όλο μαζί και γίνεται τέλειο. Αφού αρχίζω και ζυμώνω δύο φέτες ψωμί, αφού αρχίζω και τη ζυμώνω όμως, θα χρειαστώ και κάποιο υλικό για να δέσω πιο πολύ τον κιμά μου, εντάξει. Γιατί η ντομάτα μου έχει κατεβάσει τα ζουμιά της, το κρεμμύδι έχει κατεβάσει τα ζουμιά του, άρα θέλω να δέσω λίγο το μείγμα μου. Πώς θα το δέσω, είπαμε, είτε με φρυγανιά, είτε με τριμμένα κράκερ, είτε με, πώς το λένε, με λίγο βρώμη που είναι φανταστική και του πάει, είτε με σκέτο ψωμί. Το βρεγμένο ψωμί το βάζουμε για αφράτεμα, το θέλω για αφράτεμα. Πολύ ωραίο φαγητό, Αργυρό. Φαγάκι όνειρο. Λοιπόν, ένα καλό ζύμωμα. Το κρεμμύδι δεν το... Και λίγο μαϊντανό. Λίγο, εδώ σε αυτή τη συνταγή όχι. Σε αυτή τη συνταγή δεν το τσιγαρίζω. Να πούμε ακόμα μία φορά τελικά, εύκολη συνταγή, κορίτσια. Τα μπιφτέκια, τα κοτόπουλο και οι άντρες και οι γυναίκες και τα παιδιά. Όλοι τα λατρεύουν, είναι από τα πιο υγιεινά φαγητά το μπιφτέκι κοτόπουλο. Και οικονομική, λοιπόν, 1 κιλό κιμά κοτόπουλο Πίνδος. Έτοιμο στη συσκευασία με 50% όπως μας είπες, ψάξτε να το βρείτε. Ένα κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο. Μία ντομάτα και αυτή λιωμένη. Δύο κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Ένα αυγό αν το θέλετε, αλλά θα είναι ωραίο να το βάλετε στη συνταγή σας. Μία κουταλιά της σούπας ξιδάκι, μία κουταλιά της σούπας έτσι γεματούλα μουστάρδα, ρίγανη λίγο, έβαλε η Αργυρό και έχει ωραία αρώματα, δύο φέτες ψωμί μουλιασμένο, παλιό ψωμί όμως σε γάλα. Μπράβο. Μαϊντανό. Τέλεια. Θα βάλεις και φρυγανιά. Και λίγο φρυγανίτσα να μαζέψω το μείγμα μου, βέβαια. Γελεσμένο κράκερ. Αλατάκι και πιπεράκι και μετά να δούμε πώς θα κάνει το γεμιστό μπιφτέκι που μέσα θα βάλει μοτσαρέλα. Πού είναι και μας μου? Ή ό,τι έχετε. Εδώ. Κάτω. Λοιπόν. Λίγο ζύμωμα, Λίγο ζύμωμα. Ναι, το ζυμώνουμε κανονικά, αλλά τώρα μην φάμε το χρόνο στο ζύμωμα. Με το χέρι ζυμώστε το. Όσο πιο πολύ αφήνω αυτό το μείγμα το ζυμωμένο του μπιφτεκιού μου να μείνει, δηλαδή από μισή ώρα και πάνω, μισή μία ώρα, να ξέρετε ότι το μπιφτέκι σας γίνεται πολύ πιο ωραίο. Καταρχήν παγώνει, στέκεται και ζυμώνεται πιο εύκολα, εντάξει. Το βλέπετε, το μείγμα μου είναι πιο σφιχτό τώρα. Δεν το θέλω και πάρα πολύ σφιχτό να τα κάνω τούβλα. Το θέλω να μπορώ να το πλάσω. Έτσι, Αργυρούλα, έλα, παιδί μου, με να τα... Εσύ τώρα δώσαμε στη συνταγή 1 κιλό κιμά. Ναι. Πόσα μπιφτέκια έβγαλες? Παίρνω περίπου 150 γραμμάρια για το κάθε μπιφτέκι. Βγάζουμε 8-9 μπιφτέκια, εντάξει. Αλλά αυτά τα μπιφτέκια, παιδιά, που είναι μπιφτεκάρες. Είναι μπιφτεκάρες. Δηλαδή, είναι μερίδα.
Με τις πατατούλες έτσι που θα μας τις δείξει, που είναι φοβερές. Είναι μερίδα, κανονική. Και λίγη σαλατούλα, τρως. Βεβαίως. Εντάξει, είναι φτιάκι μεγάλο, δες εδώ. Ένα κολπάκι που θα κάνω τώρα για να προλάβω να σας το δείξω μετά. Παίρνω ένα ταψί, για τις πατάτες είναι αυτό. Να δούμε λίγο τις πατάτες συνταγή. Ναι, ρίχνω αυτή λίγο λάδι. Αυτή την κουμπάρα μου η Ντίνα, η παράσταση. Έτσι, η Ντίνα αγαπημένη. Την έχω χάσει, πού είναι αυτή, τους έχω χάσει. Καλά και την Ντίνα και είναι. Το Θάνο. Μέσα στο φούρνο, έτσι και εδώ. Σκέτο το λάδι. Στους 200 βαθμούς, σκέτο το λάδι. Μέσα στο φούρνο για περίπου 7-8 λεπτάκια να κάψει καλά. Και θα σας δείξω στη συνέχεια τι άλλο κάνουμε. Όση ώρα δηλαδή θα πλάσουμε τα μπιφτέκια. Παίρνω λίγο κιμά. Βλέπετε, πλάθεται. Μπορεί να κολλάει ελαφρά, αλλά πλάθεται. Μην μου το στεγνώσετε πολύ και μου το κάνετε πολύ σφιχτό, γιατί μετά δεν θα είναι αφράτε τα μπιφτέκια μου. Θα κάνω μια λακκούβα εδώ στη μέση. Θα πάρω ένα κομμάτι. Άιντε, φύγετε από εδώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πάρω ένα κομμάτι από το τυρί μου, το μαλακό. Θα το ντύσω. Θα το κλείσω πολύ καλά. Ναι. Και ό,τι τυρί θέλετε, έτσι. Ό,τι τυρί σας αρέσει, βάζετε. Και κασέρι μπορούμε να βάλουμε. Και κασέρι του πάει πάρα πολύ. Και μπιφτεκάρα. Μια ωραία φέτα του πάει πάρα πολύ. Ό,τι τυρί θέλετε. Λοιπόν. Ωραία. Πλακέ. Μαμά, αν βλέπεις. Κυρία Εύα μου, σήμερα την καλημέρα μας. Μπιφτεκάκια. Τι καιρό έχουν πάνω. Εδώ είναι, τι εδώ είναι. Να μαγειρέψει. Ε, πότε θα μας τη φέρεις, καλέ μια βόλτα. Α, σήμερα μπιφτεκάκια είπες, ναι. Γιατί είναι εύκολο τώρα. Ε, πανεύκολο είναι και φανταστικό. Κλείνουμε λοιπόν και όλα τα παιδιά το αγαπάνε, γιατί και το κοτόπουλο κακά τα ψέματα το αγαπάμε όλοι μας, έτσι. Ωραία. Εγώ τα παιδιά δεν ξέρεις, ξαφνικά εκεί που τρώνε κάτι δεν θέλω. Σταματάνε. Λοιπόν, τα πλάθω όλα μαζί στη σειρά, τώρα δεν θα σας πλάσω άλλα. Πάμε, θέλω να σας δείξω τις πατάτες για να ξέρετε πώς θα τις κάνετε. Ναι, γιατί γίνεται τέλειο, είπαμε, περίμενε, το μπιφτεκάκι μας. Περίμενε λίγο, να πούμε και το ψήσιμο δεν μας είπες. Λοιπόν, το ψήσιμο του μπιφτεκιού μου μπορεί να είναι σε πάρα πολλές μορφές. Θα μπορούσε να γίνει σε ένα αντικολλητικό τηγάνι. Θα μπορούσε να γίνει σε κάργουνα που ανάβουμε το Σαββατοκύριακο για να ψήσουμε τα διάφορα που θέλουμε να ψήσουμε. Στη σχάρα μας. Μπορεί να γίνει στο φούρνο, αν θέλω να το κάνω ζουμερό, με λίγο ζωμό κοτόπουλου, με λίγο λαδάκι, να ψηθεί μέσα σε ζουμάκι. Μπορεί να ψηθεί και σκέτο, όπως το έβαλα εγώ σκέτο, στη λαδόκολα, χωρίς, βλέπετε. Δεν έχει κατεβάσει ζουμιά, έχει κρατήσει τα ζουμάκια του μέσα το μπιφτέκι μου. Έτσι, μπράβο Σπύρο μου. Πάει και μια πατατούλα να παραμιλάς, πρόσχε μην καείς. Τέλεια, η γυναίκα του Σπύρου. Κατάλαβες τι θέλει το μεσημέρι, αυτό θέλει το μεσημέρι. Λοιπόν, να σας πω ότι στο φούρνο θέλει γύρω στα 20 με 25 λεπτάκια στους 200 βαθμούς, γιατί είναι λίγο χοντρό το μπιφτέκι μου και μέσα έχει και το τυρί. Θέλω να προλάβει να ψηθεί σωστά μέσα ο κιμάς μου. Και πώς καταλαβαίνω ότι είναι ψημένο, την ώρα που είμαι πάνω στο φούρνο, την ώρα που είμαι στο φούρνο μου και το βλέπω το μπιφτέκι, το τσιμπάω λίγο με το μαχαίρι μου, το πατάω και βλέπω τι ζουμάκι βγάζει. Αν το ζουμάκι που βγάζει είναι διάφανο, πάει να πει ότι είναι σωστά ψημένο και είναι ώρα να το βγάλουμε. Γιατί όταν το βγάλω, αυτό με τη θερμότητα που έχει συνεχίζει να ψήνεται για τα επόμενα 3-4 λεπτά. Εντάξει, τα αφήνω να καθίσουν 5 λεπτάκια, να τραβήξουν πίσω τα υγρά τους, τα σερβίρω με τις πατατούλες και μια ωραία πράσινη σαλάτα και είναι το τέλειο φαγάκι. Για να δούμε λίγο τις πατάτες τώρα. Πάμε για τις πατάτες τώρα. Είπε η Αρχιρούλα ότι παίρνετε ένα ταψάκι, το λαδώνετε και το βάζετε για 7-8 λεπτά στο φούρνο. Ακριβώς αυτό κάνουμε. Στους 220. Βέβαια, στους 200, 200 βαθμούς είναι μια χαρά. 200 πάλι. Λοιπόν, 10 μέτρες πατάτες, δεντρολίβανο, ρίγανη, θυμάρια, αλάτι, πιπέρι, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο. Ωραία. Αυτά είναι. Στραγγίζω, ναι, ναι, ναι. Στράγγισα καλά τις πατάτες μου, μόνο που θέλω μια βαθιά κατσαρόλα καλύτερα. Για να μην μου βγουν έξω. Εγώ εδώ, εδώ. Από εδώ άκυρο. Κατσαρόλα, κατσαρόλα, κατσαρόλα. Κατσαρόλα. Εδώ. Ναι, ναι. Εδώ. Θα τη βάλουμε εδώ. Λοιπόν. Καθαρίζεις τις πατάτες και τις βράζεις. Καθαρίζω τις πατάτες μου. Τις βάζω και να τις βράσω με νερό, καθαρισμένες, έτσι χωρίς τη φλούδα τους. Τις βάζω να βράσουν με νερό, αφού βράσουν. Ανάλογα την πατάτα τώρα, έτσι την τσιμπάω πάλι με το πιρούνι μου και βλέπω να έχει μισό μαλακώσει, να μην είναι νιανιά, γιατί άμα γίνει νιανιά θα γίνει κρέμα μέσα στο ταψί. Θέλω να κρατήσουν και το σχήμα τους, έτσι. Θα τις κουνήσω έτσι καλά, 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 βλέπετε τι κάνω. Τις πάω. Εδώ, μπες μέσα λίγο, μπορείς. Α, έτσι τις πας. Ναι, ναι. Τις πάω και κάνουν την αγριάδα. Τι θέλω να κάνω απ' έξω. Αυτό το άγριο. Αν μάλιστα θέλω, μπορώ να τις κάνω και μικρότερα κομμάτια, εντάξει. Τώρα είναι μέτριες πατάτες που είναι κομμένες στη μέση. Αλλά μπορώ να τις κάνω και πιο μικρά κομμάτια. Μόλις κάνουν την αγριάδα, Φέη μου, είναι η ώρα που θα βάλω μέσα το αλάτι μου. Δηλαδή, πόση ώρα τις ψήνεις, Αργυρούλα? Στο φούρνο? Όχι, όχι, εδώ. Εδώ, στην κατσαρόλα. Αν είναι 20 λεπτάκι. Μάλιστα. Ναι, ίσα να μη σωμαλακώσουνε.
θα πέσει μέσα και το πιπέρι μου. Για μένα, επειδή τις έχω ξαναφάει και μου τις έχει κάνει και αργυρό και άλλες φορές, αυτές τις πατάτες είναι οι πιο νόστιμες πατάτες που έχετε φάει ποτέ. Πιο νόστιμες από τηγανητές, από οποιαδήποτε. Και δεν τραβάνε και λάδι πολύ. Είναι νόστιμη η πατάτα, ρε παιδί μου. Γίνεται φανταστική. Μέσα και τα μυρωδικά μου θέλω, του πάει το δεντρολίβανο πολύ, του πάει η φρέσκια ρίγανη πάρα πολύ, το θυμάρι, όλα του πάνε. Έχω κάψει ωστόσο πολύ καλά το ταψί μου, το κάψα πολύ, έξω γρήγορα. Αφού λοιπόν κάψει καλά το ταψί μου, εδώ θέλω λίγο προσοχή γιατί δεν θέλω να μου καείτε, εντάξει. Φτιάστε το με πιάστρα, πάρτε μια κουτάλα. Εδώ, αυτήν εδώ. Έλα. Μπράβο, αγαπή. Μία κουτάλα. Πρόσεχε, θεή μου. Στο κάνω. Σιγά-σιγά. Μέσα, δώσ' μου λίγο, γιατί πρέπει να τελειώσουμε γρήγορα, θεή μου. Λοιπόν, μέσα, όλα. Ανακατέψτε το να πάει παντού το λάδι. Αν είναι καμία πολύ μεγάλη, έχει μείνει μεγάλη, σπάστε τη μέσα στο ταψί, δεν πειράζει. Να πάει όμως παντού το λάδι, να ντυθούν καλά με το λάδι. Και βάλτε τη στο φούρνο στους 200 βαθμούς και στον αέρα μπορείτε να τις βάλετε μέχρι να ροδίσουν καλά. Η πατάτα μου είναι σχεδόν μισομαγειρεμένη τώρα. Να ροδίσουν κατά τη διάρκεια του ψησίματος εκεί στο μισάωρό τους. Θέλουν πάλι μια φορά γύρισμα για να ροδίσουν και την άλλη φορά. Βάλτε τη στο φούρνο. Βουτυράκι. Όχι, δεν θέλω καθόλου βουτυρό. Παιδιά, δείτε εδώ τι ωραίες που γίνονται. Δείτε εδώ το φαγητό μας σήμερα, τι ωραία. Γίνονται φανταστικές και πάρα πολύ ωραίες. Να πω αυτό που θέλω να πω, να το ξεχάσω. Καταρχήν, έχουμε και τα τρία δώρα, να πεις τα δώρα μας. Θα τα πω. Θέλω να σας πω. Μέσα στο γυρό.gr, στο διαγωνισμό που γίνεται στο Γίνε, εσύ ως εφ, που μου στέλνετε τη συνταγή σας για να τη βάλουμε, να τη βλέπει όλος ο κόσμος. Και τη φωτογραφία, μην ξεχνάτε, μου στέλνετε τη συνταγή. Γι' αυτό δεν μπορώ να τις ανεβάσω. Στέλνετε τη συνταγή σας, αλλά στείλτε μου και τις φωτογραφίες σας, εντάξει. Το πιάτο δηλαδή, να δείχνουμε πώς βγαίνει το πιάτο. Από το κινητό. Από το κινητό. Εντάξει, φιλάκια, καλημέρα. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε Αργυρούλα. Και τρία καλάθια πίνδος με προϊόντα πολύ ωραία όπως αυτά που βλέπετε εδώ. Με ό,τι έχει να κάνει με το κοτόπουλο. Αυτή είναι η εταιρεία Πίνδους που τη γνωρίζουμε και την εμπιστευόμαστε σε εσάς. 2, 10, 60, 25, 6, 29, 6.